Λίγο πιο πάνω από τη Λουτρόπολη της Θερμής βρίσκεται ο λόφος των Καριών που τον ονόμαζαν Παναγία της Καριάς. Υπήρχαν μερικές πελεκητές πέτρες εδώ πάνω και ευωδίαζε ο χώρος αυτός. Άναβαν ένα καντήλι σε έναν πρίνο και έκαναν μία φορά το χρόνο λειτουργία τη Λαμπροτρίτη, από πατροπαράδοτο έθιμο, χωρίς να γνωρίζουν γιατί. Επίσης, ο λόφος αυτός φέρει από παράδοση και την ονομασία Καλόγερος. Την ονομασία αυτή την πήρε από μια υπερφυσική οπτασία. Αμέτρητα άτομα αξιόπιστα κατά καιρούς έβλεπαν έναν καλόγερο να περιφέρεται στον τόπο αυτό, πολλές φορές με ένα θυμιατήρι στο χέρι και να χάνεται μέσα σε μια λάμψη. Και δεν ήταν μόνο χριστιανοί που είχαν δει τον καλόγερο αυτό, αλλά και Τούρκοι ακόμη. Το 1917 Τούρκοι άρχοντες που είχαν ελαιοκτήματα στο λόφο των Καριών είχαν αναθέσει τον αστυνόμο της Θερμής Ευστράτιο Σιταρά να διαλευκάνει με αστυνομική έρευνα το μυστήριο αυτό, αλλά μετά από λίγο διάστημα οι ίδιοι διέκοψαν την έρευνα, γιατί ο Αρίφ Εφέντης δήλωσε ότι ήταν περιττό να συνεχιστεί η έρευνα, διότι οι δύο σώμασοι διαπίστωσαν ότι πρόκειται για οπτασία υπερφυσική. Στον ιερό αυτό τόπο των Καριών ήταν το ελαιόκτημα του Τούρκου άρχοντα Χασάν Βέι, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα ηρμοκλήσι στο όνομα της Παναγίας, που είχε μόνο ένα γέρικο πρίνο και ένα σπασμένο μάρμαρο που χρησιμοποιούσαν ως Αγία Τράπεζα. Οι κάτοικοι της Θερμής από παράδοση συνήθισαν να ανεφαίνουν κάθε Λαμπροτρίτη και να κάνουν αυτή την πανηγυρική λειτουργία, χωρίς να τους εμποδίζει διόλου ο Τούρκος ιδιοκτήτης του κτήματος. Υπήρχε η παράδοση ότι στον τόπο αυτόν ζούσαν κάποτε καλόγεροι που τους σκότωσαν οι Τούρκοι, αλλά ποια εποχή κανείς δεν γνώριζε να πει, και πως υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι πολλά χρόνια πριν από τους καλογέρους που καταστράφηκε από αλόφιλους. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, το τούρκικο ελαιόκτημα περίλθε στην προσφυγική οικογένεια Μαραγκού και για να εκτελέσουν ένα τάξιμο της μητέρας τους Αγγελικής, ο Άγγελος Ράλης ζήτησε την άδεια από τον Μητροπολίτη κύριο Ιάκωβο για να κτίσουν ένα εκκλησάκι. Κατά την εξκαφή των θεμελίων στις 3 Ιουλίου 1959, οι εργάτες με επικεφαλής τον Δούκα Τσολάκη βρήκαν μία πέτρα, την οποία όταν πήγαν να βγάλουν είδαν ότι προχωρούσε καθέτος σε μεγάλο βάθος, σαν να είχε τοποθετηθεί σκόπιμα, και τέλος σταματούσε πάνω σε μια πλάκα, κάτω από την οποία βρήκαν έναν τάφο μέσα στον οποίο υπήρχε ανθρώπινο σκελετός που ευωδίαζε, καθώς είπαν, και η κεφαλή ακουμπούσε σε στρογγυλή πέτρα σαν προσκέφαλο. Απήχε όμως έως 30 εκατοστά από το σώμα και έλειπε η κάτωση αγώνα. Στο στόμα υπήρχε κεραμίδι βυζαντινής εποχής που ήταν χαραγμένο σε ένα σταυρός. Τα χέρια ήταν σταυρωμένα στο στήθος. Αμέσως ειδοποιήθηκαν ο εφημέριος του χωριού, η Ιερά Μητρόπολη και ο αρχαιολόγος κύριος Χαριτονίδης, γιατί εκτός από τον τάφο βρέθηκαν και μερικά εκκλησιαστικά μάρμαρα βυζαντινής εποχής. Ο αρχαιολόγος διαπίστωσε ότι ο χώρος αυτός ήταν αρχαιολογικός και έδωσε μεν την άδεια να κτίσουν το κλεισάκι, όμως απαγόρευσε να σκάψουν ξανά σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από αυτό, ούτε και τις ρίζες των ελαιόδεντρων. Από την ημέρα της ευρέσεως του τάφου του άγνωστου νεκρού άρχισαν εδώ να συμβαίνουν καταπληκτικά υπερφυσικά φαινόμενα που άφηναν έκπληκτους τους εργάτες. Ο Δούκος Τσολάκης μάζεψε τα οστά και τα τοποθέτησε πρόχειρα μέσα σε ένα σακί. Στην προσπάθειά του όμως να μετακινήσει το σακί με τα οστά στάθηκε αδύνατο λόγω υπερβολικού βάρους. Και ανεξήγητη κρότη ακουγόταν μέσα από τα οστά και ευωδίαζε θυμίαμα. Δύο δε από τους εργάτες, ο Λεωνίδας Σιδεράς που κλώτησε το σακί, ένιωσε να μουδιάζει όλο του το σώμα, και ο Δούκας Τσολάκης που χωρίς ευλάβεια πήγε να το σηκώσει, έμεινε ακίνητο το χέρι του, μην μπορώντας να κινήσει το σακί που ήταν ασήκωτο, ως τη στιγμή που σκέφτηκε έντρομος να κάνει το σημείο του σταυρού. Είχαν προσκαλέσει τον ιερέα για ένα τρισάγιο και εκείνος απάντησε: «Τι να μνημονεύσω, αφού δεν ξέρω ποιος είναι και ποιο είναι το όνομά του». Τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ιερέα και σε διάφορα άλλα πρόσωπα και είπε πως ονομάζεται Ραφαήλ και κατάγεται από την Ίσο Ιθάκη. Παρουσιαζόταν σε μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, παιδιά, ευσεβείς και ασεβείς ακόμα, πότε ως ιερωμένος, πότε με άμφια ανωτέρου κληρικού και πότε ως απλός μοναχός.
Πολλές φορές την ίδια νύχτα πολλά άτομα, χωρίς να έχουν σχέση μεταξύ τους, έβλεπαν το ίδιο όνειρο. Τους έλεγε «Είμαι ο Σιωμάρτης Ραφαήλ. Τα οστά που βρέθηκαν στις καριές είναι δικά μου. Μαρτύρησα από τους Τούρκους στις 9 Απριλίου 1463. Είμαι ο καλόγερος που έβλεπαν τόσα χρόνια». Και τα οράματα συνεχιζόταν. Η ιστορία του Αγίου Ραφαήλ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, είναι η εξής. Το κατακόσμιο όνομά του ήταν Γεώργιος Λασκαρίδης. Ο πατέρας του ονομαζόταν Διονύσιος και η μητέρα του Μαρία. Ήταν δε πολύ ευσεβείς άνθρωποι και έδωσαν στο Γεώργιο χριστιανική ανατροφή και μεγάλη μόρφωση. Σε πολύ νεαρή ηλικία υπηρέτησε ως αξιωματικός για λίγο διάστημα, κατόπιν εκάρι μοναχός και έγινε κληρικός παίρνοντας το όνομα Ραφαήλ. Υπηρέτησε ως εφημέριος και ιεροκήρυκα στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Λιμπαρδιάρη στην Ακρόπολη των Αθηνών και έπειτα έγινε αρχιμανδρίτης και αρχιερέας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Λόγω της τεράστιας μόρφωσης και δραστηριότητάς του, το Πατριαρχείο, καθώς είπε ο ίδιος στις αποκαλύψεις, τον έστειλε σε αποστολή στη Γαλλία και εκεί, στην πόλη Μορλέ, γνώρισε για πρώτη φορά τον νεαρό σπουδαστή Νικόλο, που η καταγωγή του ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πλουσιόπαιδο, γιο συμβολιογράφου και τον έστειλαν οι γονείς του να σπουδάσει σε γαλλικό πανεπιστήμιο. Η ιστορική έρευνα απέδειξε ότι το 15ο αιώνα, λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστειλε μορφωμένους και ζηλωτές ιερωμένους στη Γαλλία για κάποια θεολογική σύσκεψη. Εκεί λοιπόν έγινε η πρώτη γνωριμία του αρχιμανδρίτη Ραφαήλ με τον Νικόλαο. Συγκινημένος από τη χριστιανική διδασκαλία, ο νεαρός σπουδαστής Νικόλαος εγκατέλειψε την κοσμική ζωή και τον ακολούθησε. Γύρισε μαζί του στην Ελλάδα, ασπάστηκε το μοναχικό σχήμα και χειροτονήθηκε σε λίγο διάκονος. Έγινε δε πιστός συνεργάτης και αφοσιωμένος εκείνων και από τότε δε χωρίστηκαν ποτέ. Όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, συνέπεσε να βρίσκονται στη Θράκη. Το έτος 1454 αναχώρησαν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μαζί με άλλους πρόσφυγες και ήρθαν στη Λέσβο που την εποχή εκείνη ήταν ελεύθερη. Βγήκαν με ένα πλοιάριο στο λιμανάκι της Θερμής. Ζήτησαν αμέσως πληροφορίες που υπάρχει ένα ησυχαστήριο για να μονάσουν και τότε τους υπέδειξαν την Ιερά Μονή των Γενεθλίων της Θεοτόκου, η οποία προϋπήρξε γυναικεία μονή και καταστράφηκε από τους πειρατές κατά το έτος 1235, που βρισκόταν στο λόφο των Καριών, πάνω από τη Λουτρόπολη Θερμής, που απέχει από τη Μυτιλίνη 14 χιλιόμετρα. Εκεί εμόναζε ένας μόνο καλόγερος, ονομαζόμενος Ρουβίμ, και σχηματίστηκε μια μικρή αδελφότητα υπό την ηγουμενία του Ιερού Ραφαήλ, που πέρασε με ειρήνη και ομόνοια 9 χρόνια. Εν τω μεταξύ είχε πεθάνει ο μοναχός Ρουβίμ και στη θέση του είχε πάει ένας άλλος καλόγερος, ο Σταύρος. Ο ηγούμενος Ραφαήλ είχε αδελφικές σχέσεις όπως αποκάλυψε με τον προεστό και το δάσκαλο της Θερμής. Εδώ λοιπόν έζησαν ειρηνικά 9 χρόνια ο Άγιος Ραφαήλ με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί η Μυτιλίνη ήταν ακόμα ελεύθερη χάρη στους ηγεμόνες της Γατελούζους, Γενουάδες, που πλήρωναν κάθε χρόνο στο Μωάμεθ τον Πορθητή το φόρο της υποταγής. Αλλά το 1462 ο Μωάμεθ την κατέλαβε κατόπιν πολιορκίας που διήρκησε 17 ημέρες, 17 Σεπτεμβρίου 1462, παρόλη τη μεγάλη αντίσταση των κατοίκων της. Οι Τούρκοι δεν πείραξαν κατευθείαν το μοναστήρι. Μετά όμως από 6 περίπου μήνες, τον Απρίλιο του 1463, τη Μεγάλη Εβδομάδα, συνέπεσε να γίνει ένα κίνημα στη Θερμή που έφερε κάποια αναταραχή και οι χριστιανοί ανέβηκαν να κρυφτούν στις καριές γιατί φοβήθηκαν την οργή των Τούρκων. Ανέβηκαν δε στο μοναστήρι και ο δάσκαλος Θεόδωρος με τον προεστό Βασίλειο και την οικογένειά του. Ο Άγιος Ραφαήλ λειτουργήσε για τελευταία φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή ανέβηκαν στο μοναστήρι Τούρκοι, συνέλευαν τον ηγούμενο Ραφαήλ, τον διάκονο Νικόλαο, την οικογένεια του προεστού και τον δάσκαλο. Οι άλλοι πρόλαβαν και κρύφτηκαν στο βουνό. Άρχισαν λοιπόν να τους βασανίζουν ποικιλότροπα για να ομολογήσουν πού κρυβόταν οι άλλοι χριστιανοί.
τη 12χρονη κόρη του προϊστού Ειρήνη, αφού απέκοψαν το χεράκι της μπροστά στους γονείς της που τους είχαν δεμένους σε μια καρυδιά, έπειτα την έβαλαν μέσα σε ένα πιθάρι και την έκαψαν. Τον προϊστό Βασίλειο τον πατέρα της και το δάσκαλο Θεόδωρο τους κατακρεούργησαν απάνθρωπα. Η μητέρα της Αγίας Ειρήνης κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος της. Το άρπαξαν οι Τούρκοι, το πέταξαν κάτω και το τσαλαπατούσαν. Έτρεξε η μητέρα να το πάρει και την έδεσαν σε μια καρυδιά. Βλέποντας το φρικτό μαρτύριο της Αγίας Ειρήνης, δεν άντεξε και έπαθε συγκοπή. Τη δε ανιψιά του προϊστού την Ελένη, 15 ετών, την κακοποίησαν και της έδωσαν φοβερό ξύλο που πέθανε από τους πόνους. Τον Άγιο Ραφαήλ τον χτυπούσαν με τα ρόπαλα και τον έριξαν κάτω παράλυτο. Του έκαναν πολλά μαρτύρια. Τον έσερναν κατά γης στις πέτρες με βία από τα μαλλιά και τη γενιάδα. Τον έδιραν με αγριότητα, τον κεντούσαν με τις λόγχες και μετά τον κρέμασαν ανάποδα σε μια καρυδιά και τον επριώνησαν από το στόμα και απέκοψαν τη σιαγόνα του την τρίτη ημέρα της διακινησίμου. Ο τόπος του μαρτυρίου του ήταν λίγο πιο κάτω από το μέρος του αγιάσματος. Στη θέση αυτή υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο και κάτω από αυτό γινόταν κάθε χρόνο η Ανάσταση. Τον Άγιο Νικόλο τον είχαν δέσει σε μια καρυδιά και βλέποντας να πριονίζουν τον αγαπημένο του ηγούμενο με τις πρώτες λόγχες που την κεντούσαν, έπαθε συγκοπή. Ήταν 9 Απριλίου 1463. Κατόπιν έβαλαν φωτιά στο μοναστήρι και έφυγαν. Την άλλη νύχτα, μερικές ευσεβείς χριστιανές μαζί με τον επιστάτη Εκίνδυνο και τον τρίτο μοναχό που διασώθηκε, με έναν γέροντα ιερέα από το χωριό, έθαψαν κρυφά τους μάρτυρες. Τον μεν ηγούμενο μέσα στα ερείπια της καμένης εκκλησίας, τους δε άλλους στο προάβλιο.